πρώτη ζωντανή σύνδεση της εκπομπής, Δήμαρχος Γιάννης Στεφανάκης, σε έναν λευκό κλειό. Αν δεν κάνω λάθος, Δήμαρχε, την καλησπέρα μου. Για τρίτη φορά το οροπέδιο Λασιθίου, ένας χιονιάς που δημιουργεί όμορφη εικόνα, δημιουργεί και προβλήματα, αλλά είναι η κατάσταση διαχειρίσιμη. Έτσι ακριβώς, κύριε Παναγιωτόπουλε, να ευχηθώ καλή Σαρακοστή σε εσάς και στους τηλεθεατές της TV. Σε ποιο σημείο βρίσκεστε, Δήμαρχε? Βρίσκομαι στην περιοχή του Χώνου, δίπλα στο μοναστήρι της Παναγίας Βυριανής, στο κάτω μετόχι. Πίσω μου ακριβώς είναι ο Χώνος, είναι η φυσική απόλυξη των νερών του οροπεδίου Λαστή που καταλήγουν στο Καστέλι. Μάλιστα, ένας χιονιάς που ήρθε περί τα μέσα του Μάρτη. Ήμασταν προετοιμασμένοι. Κακά τα ψέματα, αντιμετωπίσατε χιονιάδες στους προηγούμενους δύο που ήταν κάπως πιο έντονοι, σωστά? Βέβαια, ναι. Ήταν πολύ πιο έντονοι. Αν και, κύριε Παναγιωτόπουλε, και αυτό το φαινόμενο, ο λεγόμενος Φίλιππος, ναι, είναι εν δυνάμει ακραίο, έχει αμυλές θερμοκρασίες, έχει έντονη χιονόπτωση. Αυτή τη στιγμή έχει κάνει ένα μάτι, έχει σταματήσει. Όμως έχει και μεγάλη διάρκεια. Έχει πολύ μεγαλύτερη από την αρχική πρόβλεψη. Έχει μεγάλη διάρκεια, ένα τετραήμερο. 3-4 μέρες τουλάχιστον. Κάποιος ο οποίος επιθυμεί να προσεγγίσει το οροπέδιο Λασιθίου, έρχεται και Σαββατοκύριακο, τι πρέπει να προσέξει? Πρέπει να προσέχουν οι οδηγοί, να είναι φοδιασμένοι οπωσδήποτε με αντιοριστικές αλυσίδες, αν δεν έχουν οχήματα 4x4. Βέβαια να είναι πολύ καλά ντυμένοι. Οι θερμοκρασίες αναμένονται απόψε το βράδυ να κατέβουν και κάτω από τους 2-5 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα. Άρα λοιπόν μεγάλη προσοχή στην οδήγηση, πολύ μεγάλη προσοχή, να είμαστε εφοδιασμένοι με αλυσίδες και να είμαστε και πολύ καλά ντυμένοι. Η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων είναι απαραίτητη και αν είναι, σε ποιες περιοχές του οροπεδίου? Είναι απαραίτητη σε όλο το οδικό δίκτυο εντός του οροπεδίου Λασιθίου και σε χαμηλότερα υψόμετρα, γιατί από αύριο θα έχουμε χιόνι και σε χαμηλότερα υψόμετρα. Οπότε υπάρχει και κλιμάκιο της αστυνομίας στο χωριό Κράση, από την πλευρά της Χερσονήσου, του Δήμου Χερσονήσου, το οποίο αποτρέπει τον κόσμο που δεν έχει εφοδιαστεί κατάλληλα με αλυσίδες ή με οχήματα 4x4. Να προχωρήσει προς τα πάνω. Βέβαια, για να μην δημιουργούνται προβλήματα, καταλαβαίνετε. Μάλιστα. Να κλείσουμε τώρα με τα όποια προβλήματα έχουν καταγραφεί μέχρι και σήμερα. Πυμνιοστάσια, δρόμοι, καταπτώσεις. Για πείτε μας. Τα προβλήματα χθες το βράδυ ήταν στον οικισμό του Αγίου Γεωργίου, στην κοινότητα του Αγίου Γεωργίου, όπου από βλάβη που είχαμε στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, το μισό χωριό δεν είχε ρεύμα μέχρι το πρωί. Οπότε ήρθε συνεργείο της ΔΔΕ και το απεγκατέστησε. Καταλαβαίνετε ότι αυτό με μείον 3 βαθμούς Κελσίου ήταν κάτι το οποίο πολύ βάρη για τα νοικοκυριά, για τις οικογένειες, με τόσο χαμηλές θερμοκρασίες πολικές να μην έχουμε ενέργεια για θέρμανση. Είναι που είναι ακριβή η ενέργεια, να μην έχουμε και θέρμανση είναι μεγάλο το πρόβλημα. Επίσης προβλήματα σε σπίτια, κατέρευσε ένα σπίτι ευτυχώς ακατοίκητο, ένα παλιό σπίτι πέτρινο. Είναι το τέταρτο κατά σειρά που καταραίει αυτό το χειμώνα. Έχουν επιβαρυνθεί τα παλιά σπίτια, τα πετρόχτιστα από το σεισμό του Σεπτέμβρη και με το βάρος του χιονιού και όλη αυτή η καταπώνηση αρκετά σπίτια υποχωρούν. Ευτυχώς είναι ακατοίκητα, παλιά σπίτια, όμως δεν πάβουν να δημιουργούνται προβλήματα σε γειτονικά σπίτια που ακουμπούν πάνω, τα οποία είναι κατοικίσματα και καινούρια. Μάλιστα, οπότε όσοι επιθυμούμε να βρεθούμε στο οροπέδιο Λασιθίου μπορούμε να το πράξουμε, αρκεί να είμαστε προετοιμασμένοι. Αντιοριστικές αλυσίδες, σωστά, Δήμαρχε? Προσοχή μετά το Κράσι όσοι ανεβαίνουν από Χερσόνησο. Ιδιαίτερη προσοχή και ζεστά ρούχα βέβαια, όπως προτρέπεται τους τηλεθεατές. Έτσι, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς, κύριε Παναγιωτόπουλε. Δήμαρχε, αυτή τη στιγμή θερμοκρασία στην περιοχή, εκεί που είστε? Αυτή τη στιγμή είμαστε στους μείον 2 βαθμούς Κελσίου. Στο μείον 2 και είναι 6 και 10 το απόγευμα. Μείον 2, ναι. Μάλιστα. Μείον 2. Γι' αυτό λέμε για πολικές θερμοκρασίες και μια σύσταση στους κατοίκους γενικά των ορεινών περιοχών, επειδή απόψε θα κάνει πολικές θερμοκρασίες το βράδυ. Λίγο να αφήνουμε τη βρύση λίγο ανοιχτή, σωστά, να φτάζει λίγο το νερό, σωστά, να μην παγώνουν οι σωλήνες της σύνδρεψης. Να μην παγώσουν οι σωλήνες. Να είστε καλά, Δήμαρχε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε θερμά.